Ποιος θα το φάει χωρίς απόδειξη αυτό το αριστούργημα, να του το χαρίσουμε. Απόδειξη θα πάρετε σήμερα στο μαγαζί. Όχι. Όχι. Από σήμερα λοιπόν τίθεται σε ισχύ η προωθούμενη από το Υπουργείο Οικονομικών Ρύθμιση «Δεν πληρώνω χωρίς απόδειξη». Εάν για παράδειγμα καθίσετε σε ένα εστιατόριο και δεν σας φέρουν απόδειξη, θα έχετε τη δυνατότητα να σηκωθείτε και να φύγετε. Το θέμα είναι πώς θα το κάνετε. Από σήμερα λοιπόν να έρχονται οι πελάτες μου να τρώνε και αν ξεφεύγει καμιά απόδειξη διότι δουλεύω μόνος μου, δεν μου δίνετε δυνατότητα να πάρω και υπάλληλο για την ταμιακή μηχανή. Αν λοιπόν δεν πάω καμιά απόδειξη, να φύγει ο πελάτης. Με γεια του, με χαρά του. Έτσι κι αλλιώς φεύγουν και χωρίς να τους πληρώσουμε, να τους κόψουμε απόδειξη, διότι δεν έχουν πλέον να πληρώσουν. Θα πηγαίνουν να τρώνε και απόδειξη να κοπεί, θα λένε δεν πήρα, δεν πληρώνω, φεύγω. Δεν θα λειτουργήσει. Δεν θα λειτουργήσει. Θα επικρατήσει μπάχαλο στην αγορά και ίσα ίσα που θα φέρει περισσότερα προβλήματα. Το πολύ πολύ να φέρουμε security, bodyguard στα καταστήματα, να κοιτάμε ποιος πληρώνει, ποιος παίρνει απόδειξη, ποιος δεν παίρνει. Το μέτρο εφαρμόζεται πιλωτικά και στα εστιατόρια και αν επιτύχει θα επεκταθεί σε γιατρούς και ταξιτζίδες αλλά και σε άλλους κλάδους ελεύθερων επαγγελματιών. Αυτό είναι, το μέτρο είναι σωστό. Για χρήματα που είναι φοροαπαλλαγή, είναι φοροδιαφυγή, είναι παράνομη ενέργεια, καλά θα κάνουν να μην πληρώνουν. Εγώ πιστεύω, εντάξει, εγώ προσωπικά έτσι, γιατί είμαι και σαν ελεύθερος επαγγελματίας, θα πληρώνω. Στην πράξη πάντως αναμένεται το μέτρο να αποτύχει, γιατί για κάθε πελάτη τίθεται και ηθικό πρόβλημα να μην πληρώσει. Το πολύ πολύ να ζητάει τακτικά την απόδειξη από τον εστιατόρα με την απειλή ότι θα φύγει χωρίς να πληρώσει.